Τελείωσε οικονομικά η Ιταλία. Βυθίζεται από τα χρέη. Πτώχευση Ρώμη πρώτων πυλών. Η Ιταλία θα έχει λοιπόν τον μεγαλύτερο όγκο χρέου στην Ευρώπη σε μόλις 3 χρόνια, λένε οι αναλυτέ του Σκοπ, απαιτώντας από την χώρα να έχει ένα σχέδιο για να βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά τη. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε, το χρέο τη χώρα σε αναλογία με το ΑΕΠ θα ξεπεράσει αυτό τη Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Είναι ταχύτερο από ό,τι είχε προβλέψει το Δούνου του, το οποίο προβλέπει ότι το αποτέλεσμα θα είχε λάβει χώρα έως το 2028. Αυτή η προοπτική προσέδει πίεση στον συνασπισμό τη Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελώνη να λάβει διορθωτικά μέτρα. Ο δείκτη χρέους μειώθηκε σημαντικά περισσότερο από ό,τι αναμενόταν πέρυσι, στο 137,3% του ΑΕΠ, αλλά αυτό το χρέο τώρα αντιστρέφεται, μια τροχιά που αναγνωρίζεται σε επίσημε προβλέψει. Η Ιταλική κυβέρνηση πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα αξιόπιστο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομική εξυγίανση για την σταθεροποίηση του δημόσιου χρέου δεδομένων των προβλημάτων που δημιουργούνται από το υψηλό κόστο τόκων, τα υπερβολικά προηγούμενα φορολογικά κίνητρα και τι καθυστερήσει στι δαπάνε στο σχέδιο ανάκαμψη για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, γράφει ο αναλυτή του ΣΚΟΠ, E20 ο υπενιγμός για υπερβολικά φορολογικά κίνητρα περνά αναπόφευτα από το περίφημο Super Bonus, το μέτρο φορολογικής ελάφρυνσης που ισχύει από τον Ιούλιο του 20 και συνίσταται σε έκπτωση του 110% των δαπανών που πραγματοποιούνται για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων με συγκεκριμένο κατασκευαστικό προσανατολισμό προς την ενεργειακή απόδοση. Η χιονοστιβάδα των Ιταλών που εκμεταλλεύτηκαν αυτή την δημοσιονομική χάρη βοήθησε στην επίδειξη λαμπρών στοιχείων για το ΑΕΠ μετά τον κορονοϊό αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε μία τρύπα σχεδόν 110 δισεκατομμυρίων στον προϋπολογισμό που οδήγησε την κυβέρνηση Μελώνη να περικόψει το μέτρο σιγά σιγά απόδειξη του μεγέθου αυτής τη τρύπα είναι ότι τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι το έλλειμμα του προπολογισμού του 23 ήταν 7,2% του ΑΕΠ, πολύ πάνω από το 5,3% που είχε προβλέψει η κυβέρνηση. Αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ένα ανησυχητικό ποσοστό για μια χώρα με αυτό το επίπεδο χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και η οποία πληρώνει περισσότερα από 80 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε τόκους χρέους αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.